Το σύνολο των συμφωνιών που υπέγραψαν Κίνα και Ρωσία κατά την επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Σιτζιμπίνγκ στη Μόσχα, επί τη ουσία ήταν η έναρξη δημιουργία ενό ενιαίου ρωσοκινέζικου μπλοκ, το οποίο έχει ω σκοπό την αντιμετώπιση τη απειλή των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Δύση συνολικά. Μετά την ιστορική συμφωνία, ο Κινέζο ηγέτη Σιτζιμπίνγκ μιλώντας μιλώντα στην ετήσια συνεδρίαση του Κινέζικου Συμβουλίου, προετοιμάζει την Κίνα για πόλεμο όπως αποκαλύπτει το Foreign Affairs. Ο Σιτζιμπίνγκ αναφέρθηκε στο θέμα της ετοιμότητας για πόλεμο σε τέσσερις ξεχωριστές ομιλίες και σε μία από αυτές μάλιστα φέρεται να είπε στους στρατηγούς του χαρακτηριστικά να πολεμήσουν γενναία. Το περιεχόμενο των συμφωνιών που υπεγράφησαν καθιστά σαφέ ότι αποσκοπεί στην αποκοινού στρατιωτική ισχυροποίηση των δύο υπερδυνάμεων σε βαθμό που να μην μπορούν να απειληθούν από τι δυτικέ χώρε και στην οικονομική ανεξαρτητοποίηση ώστε να μην επηρεάζονται από το δολάριο, από το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα και εν τέλει από αμερικανικέ κυρώσει, οι οποίε έχουν αποτελέσματα λόγω τη χρήση του δολαρίου. Ανάμεσα στις ομιλίες, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε επίσης αύξηση 7,2% στον αμυντικό προϋπολογισμό της Κίνας, ο οποίος διπλασιάστηκε την τελευταία δεκαετία και σχεδιάζει να καταστήσει τη χώρα λιγότερο εξαρτημένη από τις ξένες εισαγωγές στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και σχέδια να καταστήσει τη χώρα λιγότερο εξαρτημένη από τις ξένες εισαγωγές σιτηρών.